Χούντα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με λίγα λόγια ως προς την νομιμότητα. Θα ήθελα να θέσω μερικά μόνο ερωτήματα ώστε να γίνει κατανοητή η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για την νομιμότητα που με την πρόταση δυσπιστίας επικαλείται. Τα ερωτήματα. Είναι νόμιμη η κατάληψη του κτηρίου της ΕΤ και γενικότερα των δημοσίων κτηρίων? Είναι δημόσια περιουσία το κτίριο της ΕΤ ή έχει εκχωρηθεί με κάποιο τρόπο η χρήση του στους εργαζόμενους της ΕΤ? Ισχύει το άρθρο 334 του ποινικού κώδικα? Αφού διαφωνείτε τόσο πολύ, γιατί δεν φαίνεται μια πρόταση νόμου για την τροποποίηση ή την κατάργησή του να τη συζητήσουμε στη Βουλή όπως γίνεται στη Δημοκρατία? Σκουριές. Είναι υπαρκτό το δικαίωμα των κατοίκων να μην συμφωνούν και να αντιδρούν σε ληφθήσεις αποφάσεις και με τα μέσα που το Σύνταγμα και οι νόμοι ορίζουν. Όλοι έχουμε αυτό το αυτονόητο δικαίωμα και καλώς το έχουμε. Έχουμε όμως τη δυνατότητα κάποια εξημών να μετερχόμαστε βίας και λοιπόν παράνομων μέσων στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτού? Προφανώς όχι. Έχει παρατηρηθεί η στελέχη σας. Όχι μόνο να μην καταδικάζουν τα παράνομα αυτά μέσα, επαναλαμβάνω για να μην γίνει παρεξήγηση, τα παράνομα μέσα, όχι τη διαμαρτυρία των πολιτών, αλλά και να τείνουν να τα δικαιολογούν πολλές φορές. Όλα τα παραπάνω συμπυκνώνονται σε ένα βασικό ερώτημα. Οι νόμοι υπάρχουν και εφαρμόζονται για όλους ή μόνο όταν μας βολεύουν? Η δική μας απάντηση είναι σαφής. Οι νόμοι είναι για όλους και εφαρμόζονται απαρέγκλητα. Του ΣΥΡΙΖΑ την απάντηση κάποια στιγμή πρέπει να τη μάθουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ είμαι νέος σχετικά στην πολιτική και ομολογώ ότι συχνά βλέπω πολλά πράγματα πρώτα από την οπτική του δικαστή και του νομικού, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και μετά από αυτήν του πολιτικού. Έτσι συχνά πολλά από αυτά που ακούω και διαβάζω τα βρίσκω υπερβολικά και δυσεξήγητα και δεν τα κατανοώ. Ίσως με έχει επηρεάσει η σκιά μεγάλων πολιτικών, του Γέρου Παπαδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ηλία Ηλιού και τόσων άλλων. Κατανοώ όμως την ανάγκη σας, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να εκμεταλλευτείτε μικροπολιτικά τη συγκυρία και να προκαλέσετε θόρυβο για να αναδείξετε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Κατανοώ και την ανάγκη του κόμματός σας να συσπηρωθεί μετά τις αυτονόητες για εμάς δηλώσεις του Προέδρου σας στο Τέξας περί παραμονής στο ευρώ που σίγουρα δυσαριστούν κάποιες από τις πάλι ποτέ συνιστώσεις και σας δημιουργούν εσωκομματικά προβλήματα. Με την πρόταση δυσπιστίας ζητάτε από τη Βουλή να άρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση. Αλλά η πρότασή σας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός, γιατί δεν μπορεί να έχει σε εσάς εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Διότι τα πάντα τα βλέπετε μέσα από το πρίσμα της μικροπολιτικής και της σκοπιμότητος και υιοθετείτε κάθε φορά την εκδοχή που σας βολεύει. Και όταν οι συνθήκες αλλάζουν, αλλάζετε και άποψη και αρνείστε τις προηγούμενες θέσεις σας. Η Βουλή δεν θα άρει την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση. Αντιθέτως θα την διατρανώσει και ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει άλλη μια φορά πως άλλη αξιόπιστη κυβέρνηση για τον τόπο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ.